Κυρίες και κύριοι, χαίρετε. Σήμερα είναι 20 Οκτωβρίου, είναι 1 και 4 το μεσημέρι και είναι η πρώτη μας εκπομπή για τη φετινή τηλεοπτική περίοδο. Η εκπομπή Ορθόδοξος Λόγος της Κρήτη TV. Μια εκπομπή της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης που θέλει να φέρει την Εκκλησία και το θεολογικό λόγο στην καθημερινή μας ζωή. Κάθε φορά συζητούμε διαφορετικά θέματα και καλούμε διαφορετικά πρόσωπα, έτσι ώστε να έχουμε πολυφωνία και διάλογο στην εκπομπή μας. Πάντοτε όμως, κάθε Κυριακή, έχουμε τη χαρά και την εξαιρετική τιμή να έχουμε την ευλογία του Σεβασμιωτάτου Αρχιεπισκόπου Κρήτης, κυρίου Ευγενίου, τον οποίο με ιδιαίτερη χαρά καλωσορίζω και υποδέχομαι σε αυτή την πρώτη μας εκπομπή. Σεβασμιώτε, την ευλογία σας, καλή αρχή και ευχαριστούμε πολύ που είστε κοντά μας. Αγαπητέ μου κύριε Λίλη, ελογημότατε κύριε καθηγητά της Πατριαρχικής Ανωτάτης Εκκλησιαστικής Ακαδημίας της Κρήτης μας, φίλε Γιάννη, ευχαριστώ για το καλωσόρισμα και ανταποδίδω καλωσορίζοντάς σε, αφού η εκπομπή αυτή, δόξα τω Θεώ, είναι της Εκκλησίας μας, είναι της Αρχιεπισκοπής μας και χρόνια τώρα, από τον καιρό των όμορφων ημερών που την ξεκίνησε ο Αρχιεπίσκοπος Ειρηναίος, που την ευλογεί τώρα από το κρεβάτι της ασθενίας του, από όπου μας παρηγματίζει όλους με την υπομονή του και την προσευχή του και την αγάπη του. Από τότε, επαναλαμβάνω, αυτή η εκπομπή προσπαθεί να αρδεύσει τις ψυχές των ανθρώπων με ορθόδοξο κυριολεκτικά λόγο. Σε καιρούς που διακρίνονται για τους πολλούς λόγους, αλλά που δεν είναι καθόλου μα καθόλου ορθόδοξοι. Αυτή η εκπομπή, ο ορθόδοξος λόγος, καλείται να συνεχίσει αυτήν την όμορφη πορεία, γινόμενη ένας ακόμη τρόπος από τους πολλούς που βρίσκει ο Χριστός να διασχίζει την ιστορία, να περνάει ανάμεσά μας, να προτρέπει για τη σωτηρία όλων μας. Γι' αυτό υπάρχει η Εκκλησία και γι' αυτό υπάρχει και αυτή η εκπομπή που θέλω προσωπικά ως ταπεινός επίσκοπος αυτής της τοπικής εκκλησίας να συνεχίζει να είναι εκκλησιαστική και μόνο εκκλησιαστική, να αποπνέει δηλαδή εκκλησιαστικό ήθος και φρόνημα μακριά από οθνίες, από ξένες αλλοιώσεις που πολλές φορές και στην ζωή ενός πνευματικού ανθρώπου έρχονται να τον αποστασιοποιήσουν από τον ορθόδοξο λόγο με την ευρύτερη σημασία του όρου και να τον εκτρέψουν σε άλλες ατραπούς. Ευχαριστώ λοιπόν πολύ για αυτήν την όμορφη και εντός εισαγωγικών πανηγυρική έναρξη της νέας περίοδου της εκπομπής μας. Καλησπερίζω όλους τους ανθρώπους που βρίσκονται αυτήν την ώρα στους δέκτες τους και προσπαθούν σε αυτούς τους καιρούς που, όπως λένε οι πατέρες μας, είναι καιροί λοιμού και λοιμότουμε ου λοιμών άρτων, ουδέ λοιμών ύδατος, αλλά λοιμών του ακούσε Κυρίου. Έχουμε δηλαδή μία πείνα πνευματική για να ακουστεί ο όντως ορθόδοξος λόγος και ερχόμαστε ταπεινά, ήσυχα, απλά και αυτιασίδωτα, όπως λέω συνήθως και προτρέπω τους συνεργάτες μου, να καταθέσουμε αυτόν τον λόγο σε καιρούς σύγχυσης και πολλές φορές αλλοτρίωσης και αποπροσανατολισμού. Σε καιρούς που οι πολλές φωνές δεν παράγουν την συμφωνία, αλλά οδηγούν σε μια κρίση πνευματική, σε μια σύγχυση και σε μια διάσταση. Θυμάμαι αυτή τη στιγμή το Αποστολικό και με αυτό σταματώ την πρώτη μου αυτή αναφορά, πώς πρέπει να απέχουμε από διχοστασίες και έρηδες και μάχες νομικές, στις οποίες συχνά επιδιδόμαστε όλοι και ξεχνάμε την ουσία και ξεχνάμε και τον ίδιο τον άνθρωπο για τον οποίο σταυρώθηκε και αναστήθηκε ο Χριστός μας. Σας ευχαριστώ πολύ. Εύχομαι καλή συνέχεια στον όμορφο αυτό αγώνα που ξεκινάει σε αυτή τη νέα περίοδο. Ευχαριστώ από την θέση αυτή το Κρήτη TV που τόσο φιλόξενα πάντοτε έχει δεχθεί την αγάπη της τοπικής εκκλησίας που του ζήτησε αυτήν την αγάπη να την εξακτηνώνει στους τηλεθεατές του. Ευχαριστώ
από τον ιδιοκτήτη μέχρι και τον τελευταίο τεχνικό, όσους βρίσκονται πίσω από τις κάμερες και δεν είναι θεατοί με την ματιά την πρώτη, και ίσως κάποια στιγμή πρέπει οι άνθρωποι να τους δουν και εκείνους και να τους καλέσουμε εδώ για να τους πούμε ένα ευχαριστώ από τα βάθη της καρδιάς μας, γιατί κάνουν ό,τι μπορούν για να τρέξει το Ευαγγέλιο με τον δικό τους όμορφο τρόπο και με τα μέσα της τεχνολογίας που εξυγχρονίζονται διαρκώς εδώ, σε αυτό το όμορφο κανάλι, το οποίο, δόξα τω Θεώ, σήμερα μετά από πολύ καιρό που είχα να έρθω, το καμάρωσα στις νέες του όμορφες εγκαταστάσεις, όπως φτιάχτηκαν μετά από εκείνη την δύσκολη περίοδο και την πυρκαγιά που συνέβη εδώ και που στήχησε πάρα πολλά και στους ανθρώπους, όχι τόσο από οικονομικής απόψεως, όσο από ψυχικής αγωνίας και ψυχικού άλγους, αλλά δόξα τω Θεώ που αποκαταστάθηκαν όλα και πάλι μπορούμε μέσα από αυτό το διάβλο να κοινωνούμε με τα πρόσωπα των ανθρώπων που μας βλέπουν, έστω και δια της τηλεοψίας, κατά πρόσωπον. Βέβαια. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Το είπατε ακριβώς την ευχή σας. Κυρίες και κύριοι, από εδώ και στο εξής, κάθε Κυριακή θα είμαστε μαζί, 1:15, για να συζητούμε θέματα που αφορούν τον άνθρωπο, την κοινωνία, την Εκκλησία. Να πω μόνο, στην παρουσίαση βρίσκεται ο Ιωάννης Λίλης και επιτρέψτε μου να εκφράσω και εγώ τις θερμές εγκάρδιες ευχές μου για μια απόνημη και δημιουργική τηλεοπτική περίοδο. Σε αυτή την πρώτη μας εκπομπή θα συζητήσουμε το θέμα «Η Εκκλησία σήμερα. Ποιος είναι ο ρόλος, η θέση της Εκκλησίας και η αποστολή της στη σημερινή εποχή». Εκτός από το Σεβασμιότατο, μαζί μας έχουμε τη χαρά να έχουμε τον κύριο Ιωάννη Τσερεβελάκη. Είναι θεολόγος, φιλόλογος, πρωτοψάλτης, άρχον πρωτονοτάριος του Οικουμενικού μας Πατριαρχείου. Κύριε Τσερεβελάκη, θερμές ευχαριστίες. Ευχαριστούμε πάρα πολύ σε αυτή την πρώτη μας εκπομπή. Και εγώ σας ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση. Πρωτίστως, βέβαια, ευχαριστώ τον Σεβασμιότατο Αρχιεπίσκοπο Κρήτης, τον κύριο Ευγένιο, ο οποίος με κάλεσε στην εκπομπή αυτή, η οποία νομίζω πως είναι μια από τις ωραιότερες εκπομπές προβολής του θεολογικού λόγου, της Εκκλησίας, και κυριολεκτικά διακονείται εδώ τον λόγο της Εκκλησίας, τον θεολογικό λόγο, και νομίζω πως η προσφορά της εκπομπής αυτής είναι πάρα πολύ μεγάλη για τον κόσμο που την παρακολουθεί, και νομίζω πως την παρακολουθεί πολλής κόσμος από ό,τι μαθαίνω και από ό,τι βλέπω. Και αυτό είναι πολύ, βέβαια, πολύ σημαντικό, γιατί, όπως είπε ο Σεβασμιότατος, σήμερα υπάρχει μεγάλη σύγχυση, υπάρχει πολλής λόγος, γράφονται πολλά κείμενα, λέγονται πολλά, αλλά μέσα εκεί χάνεται ο λόγος, τον οποίο διακονείται εδώ, ο Ορθόδοξος Λόγος. Ευχαριστούμε πάρα πολύ για την παρουσία σας. Σεβασμιότατε, να ξεκινήσουμε με εσάς. Σκεφτήκαμε σήμερα να συζητήσουμε η Εκκλησία σήμερα. Και να ρωτήσω λίγο εισαγωγικά, για να δούμε από κοντά. Η Εκκλησία σήμερα, ποιο ρόλο καλείται να παίξει στη σημερινή κοινωνία? Αγαπητέ μου κύριε Λίλη, απαντώ ευθέως στο ερώτημά σας, βάζοντας στο τραπέζι της συζήτησής μας και τα δικά μου ερωτήματα προς αυτούς που μας ακούνε. Ποια σχέση έχουμε εμείς ως Εκκλησία, ως μέλη της Εκκλησίας, με την Εκκλησία? Πώς καταλαβαίνουμε αυτόν τον όρο Εκκλησία και ποια είναι η σκέψη μας για το πώς αυτή η Εκκλησία βρίσκεται στον κόσμο? Κάποιοι από μας ίσως να έχουν και τον αντίλογο στο λόγο μας και αυτός είναι δεκτός, αλλά επαναλαμβάνω δύο λέξεις που είπα και την πρώτη φορά που πήρα το λόγο. Για τους καιρούς της σύγχυσης και του αποπροσανατολισμού που απαιτούν από τη δική μας πλευρά την αυτοκριτική και τη σχέση μας με τον κόσμο. Είπαμε τη λέξη Εκκλησία και τη λέξη κόσμος. Ίσως θα έπρεπε να σταθούμε αρκετά στην ανάλυση αυτών των λέξεων από πλευράς Ορθόδοξης, από πλευράς πατερικού πνευματικού λόγου. Τι είναι η Εκκλησία? Πολλοί άνθρωποι σήμερα μέσα σε αυτήν την σύγχυση, όταν λένε Εκκλησία, εννοούν αυτό που πάλι κακώς
γράφεται και αναφέρεται ως διοικούσα εκκλησία. Εννοούν τον αρχιεπίσκοπο, τους επισκόπους, τη σύνοδο, εννοούν το ιερατείον εντός εισαγωγικών και αυτή τη λέξη, εννοούν κάτι απρόσωπο και κάτι αποστασιοποιημένο από τους εαυτούς τους. Δεν βάζουν μέσα τον δικό τους εαυτό. Σε καμιά περίπτωση αυτοί οι άνθρωποι δεν έχουν καταλάβει ποια είναι πραγματικά η Εκκλησία ως σώμα Χριστού και ότι ο καθένας από αυτούς αποτελεί ένα μέρος εκ μέρους. Δεν έχουν καταλάβει ότι η Εκκλησία είναι ένας χώρος αγαπητικός, μέσα στον οποίο η αγάπη δεν έχει απλά θέση, αλλά ταυτίζεται μαζί τους. Είναι η αγάπη του Θεού για τον άνθρωπο. Είναι ο χώρος μέσα στον οποίο υπάρχει η ανοιχτή αγκαλιά του Θεού για τον καθένα, όπως κι αν είναι, όποιος κι αν είναι. Και γι' αυτό πολλές φορές διαμαρτύρομαι προσωπικά όταν ακούω ένα αρνητικό λόγο για την Εκκλησία και όταν τις προσάπτουν μόνο τα μη και τα δεν. Η Εκκλησία απαγορεύει, η Εκκλησία δεν επιτρέπει, η Εκκλησία έχει όρους και όρια, η Εκκλησία έχει κανόνες που πολλές φορές στη ζωή των ανθρώπων, όπως έλεγε ο γέροντάς μου, γίνονται κανόνια. Δεν είναι όμως έτσι τα πράγματα. Και ξαναλέω, αισθανόμαστε όλοι ως Ορθόδοξοι Χριστιανοί την Εκκλησία μας ως χώρο κοινωνίας των προσώπων μας και μάλιστα ως χώρο κοινωνίας εν Χριστώ και τη μεταξύ μας ενότητα μέσα σε αυτόν τον χώρο όπου αισθανόμαστε όλοι ως αδελφοί και όπου οι πολλοί γινόμαστε ένα εν Χριστώ. Αισθανόμαστε αυτόν τον χώρο της ενότητας, ξαναλέω, ότι είναι ο τόπος της κοινωνίας του Θεού, των ανθρώπων και του κόσμου, με την έννοια της ερωτήσεώς σας. Γιατί κόσμος είναι ο ίδιος ο άνθρωπος που κοσμεί τον κόσμο. Κόσμος δεν είναι κι αυτός μια απρόσωπη έννοια, με την έννοια της γης πάνω στην οποία πατούμε, ούτε είναι ο κόσμος με την έννοια την αρχαιολογική που είναι το κόσμημα. Και αυτό είναι βεβαίως, γιατί είναι το μεγαλείο της δημιουργίας και η απεραντοσύνη της αγάπης και της φιλανθρωπίας του Θεού. Αλλά η Εκκλησία στον κόσμο, με το ερώτημά σας, είναι η Εκκλησία στις ανθρώπινες κοινωνίες, η Εκκλησία στις ανθρώπινες σχέσεις. Η Εκκλησία όμως αυτή καθ' αυτή είναι μια ανθρώπινη ή καλύτερα μια θεανθρώπινη σχέση, εφόσον η κεφαλή της είναι ο Χριστός. Υπάρχει ένα σπουδαίο βιβλίο του πατρός Αριστάρχου Γκρέκα, πολύ είναι εξαιρετικός καθηγητής και έχει αναπτύξει σε ένα βιβλίο που έχει αυτό τον τίτλο «Η Εκκλησία ως τόπος κοινωνίας Θεού, ανθρώπου και κόσμου» και αναλύει την εκκλησιολογία του μεγάλου πατέρα της Εκκλησίας, του Αγίου Μαξίμου, του Ομολογητού. Εδώ λοιπόν εστιάζω το ερώτημά μου στο ερώτημά σας. Κατά πόσον διαπρεόμαστε από ορθόδοξο, ορθό δηλαδή εκκλησιολογικό φρόνημα για να βλέπουμε την Εκκλησία ως το σπίτι μας, ως το χώρο μας και να μην βλέπουμε τον εαυτό μας εκτός αυτής και να τη δείχνουμε κάθε φορά με το δάχτυλο ερωτώντας τι κάνει η Εκκλησία, πού είναι η Εκκλησία, τι δεν έκανε η Εκκλησία, με πολύ μεγάλη ευκολία να την ψέγουμε κάθε φορά που αισθανόμαστε ότι είναι απούσα από αυτά που εμείς θα τη θέλαμε παρούσα. Εγώ λοιπόν ερωτώ τον καθένα που μας ακούει, πού είναι η δική του θέση μέσα στην Εκκλησία, ποιο είναι το διακόνημα το οποίο έχει αναλάβει μέσα στην Εκκλησία ή θέλει να αναλάβει, όπως αυτή τη στιγμή εσείς οι δύο εκλεκτοί συνομιλητές μου, που έχετε ένα διακόνημα ο καθένας σε αυτό το εκκλησιαστικό έργο, το συγκεκριμένο που γίνεται αυτή τη στιγμή. Καθένας έχει τη θέση του μέσα στην Εκκλησία. Καθένας μπορεί και πρέπει να κάνει κάτι, να δείχνει αγάπη. Και η θέση μας στην Εκκλησία πολλές φορές φαίνεται ακόμα και από την χωροταξία στο ναό. Η θέση μας με τους ανθρώπους φαίνεται εκεί. Όταν λείπει ο διπλανός μας από το διπλανό στασίδι και τον αναζητήσουμε, τότε είμαστε Εκκλησία. Όταν αδιαφορούμε για το αν ήρθε ή αν δεν ήρθε, τότε βγαίνουμε από την Εκκλησία χωρίς να το έχουμε καταλάβει. Δεν είναι τόσο απλό να λέμε είμαστε εκκλησιαστικοί άνθρωποι
και να έχουμε μέσα στο κεφάλι μας παρεκκλησιαστικές πρακτικές, παρεκκλησιαστικές ιδέες, παρεκκλησιαστικές αντιλήψεις. Μακριά από μας όλα αυτά, και κάποιοι κάνουν το λάθος συχνά πυκνά, κάποιες φωνασκίες να τις ονομάζουν φωνές της Εκκλησίας, κάποιους ανθρώπους μεμονωμένους, οι οποίοι λένε το δικό τους λόγο και μπορεί ακόμα, αντί να κηρύττουν τον Χριστό, να κηρύττουν τον ίδιο τους τον εαυτό, να βγάζουν, όπως λέγανε οι παλιοί, από το πηγάδι μαζί με το νερό και το βάτραχο τον εγωισμό τους, και όλοι αυτοί να κατονομάζονται από κάποιους ως Εκκλησία, ως εκπρόσωποι της Εκκλησίας, και μετά να βρίσκουν κάποιοι άλλοι αφορμή να λένε τα μύρια όσα για αυτοί. Η Εκκλησία λοιπόν είναι στον κόσμο. Η Εκκλησία θέλει να κάνει όλο τον κόσμο Εκκλησία, και ο κόσμος βρίσκει τη σωστή του διάσταση μέσα στην Εκκλησία. Υπάρχει όμως πάντοτε, και ο κύριος Τσερεβελάκης το ξέρει καλά και ίσως θα μπορούσε να το αναλύσει περισσότερα, ο πειρασμός της εκοσμίκευσης της Εκκλησίας. Και κάποτε στο Οικουμενικό Πατριαρχείο είχε γίνει ένα συνέδριο με αυτό το τίτλο και με αυτήν την προβληματική πάνω σε αυτό το θέμα, κατά πόσον ο πειρασμός της εκοσμίκευσης υφέρπει ή δραστηριοποιείται μέσα στους κόλπους της Εκκλησίας, και μπορούμε όλοι να το παράσουμε δυστυχώς αυτό τον πειρασμό. Και πρώτος εκείνος που σας ομιλεί, που δεν κρύβει ούτε από σας ούτε από αυτούς που τον ακούνε, ότι πολλές φορές αισθάνεται ότι έχει οντολογικό πρόβλημα, γνωρίζοντας ποια είναι η θέση του Επισκόπου μέσα στην Εκκλησία και βλέποντας πώς τον αντιμετωπίζουν οι άνθρωποι. Άλλοι σαν πολιτικό, άλλοι σαν μέσον για να κάνουν τα ρουσφέτια τους εντός εισαγωγικών, όχι πάντως για να ζητήσουν πώς θα σωθούν και να μετανοήσουν. Αυτό πολλές φορές μας δημιουργεί σε όλους μας, και πρώτα απ' όλα στους επισκόπους που βλέπουμε πώς προσεγγίζουν οι άνθρωποι την Εκκλησία, ένα προβληματισμό για το πού βαδίζουμε και ποια είναι πραγματικά η θέση της Εκκλησίας στη ζωή των ανθρώπων. Ξέρετε, σκέφτομαι πολύ συχνά και θα σταματήσω, γιατί όταν πάρω το λόγο δεν μου είναι εύκολο να σταματήσω κάθε φορά που έχω αυτή την διάσταση να μπορώ να επικοινωνώ, έστω και με τον τρόπο αυτό, με τους ανθρώπους του ποιμνίου μας. Ξέρετε, η Εκκλησία, σκέφτομαι συχνά, καθόλου τυχαία, καλέ μου κύριε Τσερεβελάκη, δεν έβαλε το ναό στο κέντρο της ενορίας. Είναι το κέντρο της ζωής του κοινωνικού χώρου που ταυτίζεται με τα όρια της ενορίας, που είναι μια μικρογραφία της συνολικής Εκκλησίας, της καθολικής Εκκλησίας για να ακριβολογούμε. Αυτό είναι η κάθε ενορία. Αυτό γίνεται σε κάθε λειτουργία, που ενώνει τους μικρόκοσμους των ενοριών με το μέγα κόσμο της Εκκλησίας. Η Εκκλησία λοιπόν αυτό είναι. Να κάνουμε την αυτοκριτική μας και πάντα να σκεφτόμαστε σε αυτήν την ερώτηση που κάνατε. Στην Εκκλησία και κόσμος, που ήταν μάλιστα και τίτλος ενός περιοδικού που έβγαινε παλιά από τον, και ακόμα βγαίνει, από την Μητρόπολη Κισάμου φυσικά, που συνεχίζει το έργο του μακαριστού Ειρηναίου Γαλανάκη, «Χριστός και κόσμος» λεγότανε αυτό το περιοδικό. Αυτός ο τίτλος, πώς ο Χριστός είναι μέσα στα σπλάχνα του λαού του, διά των ανθρώπων αυτών, διά των Αγίων, διά των Πατέρων, διά του Λόγου της Εκκλησίας, διά της αυτοθυσιαστικής διακονίας αυτής της Εκκλησίας για τους ανθρώπους. Χώρος λοιπόν αγαπητικός, που διδάσκει εκκλησιαστικό ήθος και φρόνημα, που λέει και στοιχίζεται σε εκείνο που είπε ο Χριστός όταν στην αρχιερατική του προσευχή, λίγο πριν το πάθος του, είπε και ζήτησε από τον Πατέρα για τους μαθητές σου, «Ουκ ερωτώ ή να άρεις αυτούς εκ του κόσμου, αλλά ή να τηρήσεις αυτούς εκ του πονηρού». Δεν σου λέω να τους βγάλεις από τον κόσμο. Μες στον κόσμο θα ζουν, θα κινούνται, θα δραστηριοποιούνται. Αυτόν τον κόσμο θα αναπλάθουν, θα ανασταίνουν συνεχώς, ναι, αλλά μακριά από όλα αυτά
τα οποία θα τους κρατούν δέσμιους, πιστάγκονα, στις κοσμικές επιθυμίες και στην εγκοσμιοκρατία τους. Σεβασμιότητα, τονίσατε την ευθύνη του καθενός μας, που όλοι είμαστε εκκλησία και έχουμε συγκεκριμένη θέση, ο κάθε ένας στη δική του, και είπατε και τη λέξη όχι παρεκκλησιαστικές συμπεριφορές. Σε αυτές θα θεωρούσατε αυτό το ερώτημα που λέει πολλοί, πού είναι η εκκλησία, τι κάνει η εκκλησία, που λέει πολλοί κόσμος, χωρίς να βλέπει τη δική του ευθύνη. Αυτό θα θεωρούσατε παρεκκλησιαστική συμπεριφορά? Όχι τη δική του ευθύνη, τη δική του θέση εντός του σώματος της Εκκλησίας, που τον κάνει να βλέπει εκτός αυτής τον εαυτό του και να υποδεικνύει μόνο εκτός αυτής πώς θα έπρεπε να κινείται. Γι' αυτό υπάρχει, ξέρετε, και φέτος θα έχουμε μια χρυσή ευκαιρία να μιλήσουμε για την συνοδικότητα μέσα στην Εκκλησία, εξ αφορμής των 1700 ετών από την πρώτη Οικουμενική Σύνοδο του 325 που θα εορταστεί, και μάλιστα το φετινό ημερολόγιο, το εγκόλπιο ημερολόγιο της τσέπης δηλαδή, που τυπώνουμε και είναι ήδη έτοιμο για εκτύπωση, είναι αφιερωμένο στην πρώτη Οικουμενική Σύνοδο αλλά και στην συνοδικότητα της Εκκλησίας μας, η οποία διαχέεται σε όλες τις μορφές της ύπαρξής της. Ένα εκκλησιαστικό συμβούλιο, ένας ενοριακός κόσμος, όλα αυτά είναι μορφές συνοδικότητας εκ των κάτω προς τα πάνω. Ναι. Οι επίσκοποι, όταν πηγαίνουμε στη σύνοδο, κουβαλούμε, αφού έχουμε αφουγκραστεί, τον παλμό της καρδιάς των ανθρώπων, που λειτουργούν με πνευματικά κριτήρια βεβαίως, και δεν εκφράζουν πάλι και αυτοί κοσμικές επιθυμίες με κοσμικό ήθος και φρόνημα. Και πολλές φορές, και γι' αυτό το είπα καταδικάζοντάς το, έχουμε εκκλησιαστικές αλλοτριώσεις και χρησιμοποίησα μόνο το πώς βλέπουν οι άνθρωποι ένα επίσκοπο που, σε μένα εξομολογητικά λέω, δημιουργεί ένα οντολογικό πρόβλημα. Αν είμαι αυτό που με θέλει η πολιτεία, αν είμαι αυτό που με θέλει ο κάθε άνθρωπος, αν πρέπει να γίνω ό,τι θέλει ο καθένας ή ό,τι νομίζει ότι είναι ο επίσκοπος, και αν δεν πρέπει να στοιχηθώ σε αυτά που απαιώνων Άγια η Εκκλησία μας κατοχύρωσε για την θέση του επισκόπου εντός της. Ο χριστιανός επίσκοπος, αγαπητέ μου κύριε Λίλη, αφού μου ξαναρωτήσατε και παίρνω το χρόνο από τον Γιάννη, το δάσκαλό μου, ο χριστιανός επίσκοπος δεν αντικαθιστά την αγαπητική του σχέση με το ποιμνιό του και την ευχαριστιακή κοινωνία μαζί του με τις διοικητικές αρχές που πολλές φορές καλείται να έχει. Ούτε γίνεται ένας από τους άρχοντες του τόπου. Πολλές φορές τα ακούω και αυτό. Και ξέρετε, τρελαίνομαι όταν τα ακούω αυτό. Δεν μπορώ να τα ακούω. Δεν είμαι εγώ ένας από τους άρχοντες του τόπου, ούτε πρίγκιπας της Εκκλησίας. Μακριά από μας τέτοια πράγματα. Και φυσικά δεν είμαι για να καθούμε σε ένα γραφείο, όπως θα ήθελαν πάρα πολύ, και να περιμένω να δέχομαι και να διεκπεραιώνω διοικητικές μόνο καταστάσεις μιας γραφειοκρατικής ιστορίας που τελικά μόνο στην απομόνωση οδηγούν και μένα και αυτό που εκφράζω. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ που μου δίνετε τη δυνατότητα να εξομολογούμε, και το θεωρώ κρίση όλο αυτό και νόθευση της Ορθόδοξης Εκκλησιολογίας για τον Επίσκοπο. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Κύριε Τσερβελάκη, ανέφερε και ο Σεβασμιότατος να μας διευκρινίσετε λίγο, όταν λέμε εκοσμίκευση, τι εννοούμε ακριβώς? Η ίδια η λέξη νομίζω μας οδηγεί να καταλάβουμε τι σημαίνει αυτό. Εκοσμίκευση, και το ρήμα εκοσμικεύω, σημαίνει ότι κάτι που είναι αυτό που είναι, το κάνω κάτι άλλο. Δηλαδή αυτό που είναι το κάνω κόσμο. Μάλιστα. Εδώ συγκεκριμένα έχουμε δύο μεγάλα μεγέθη, ας πούμε, το μέγεθος της Εκκλησίας και το μέγεθος του κόσμου. Από τη στιγμή που η Εκκλησία αρχίζει να έχει μέσα στην Εκκλησία να εμφανίζονται συμπεριφορές, στάσεις και γενικότερα θα λέγαμε ήθη
τα οποία δεν απάδουν προς το ήθος της Εκκλησίας, τότε ακριβώς έχουμε αυτή την αλλοτρίωση, δηλαδή την αποξένωση της Εκκλησίας από αυτό που είναι σε κάτι που δεν είναι. Στο Ευαγγέλιο του κατά Ιωάννη υπάρχει, εκεί φαίνεται η σύγκρουση ανάμεσα στον κόσμο και την Εκκλησία, ναι. Η οποία παραναρώνται εκεί σχέσεις τεταμένες μεταξύ των δύο. Ωστόσο, όπως είπε ο Σεβασμιότατος στην αρχιερατική του προσευχή, ο Χριστός δεν ζήτησε από τον Πατέρα του να άρει τους μαθητές εκ του κόσμου, αλλά τους στηρίζει εκ του πονηρού. Άρα η τήρηση αυτή εκ του πονηρού είναι που προστατεύει, θα λέγαμε εντός εισαγωγικών η λέξη, την Εκκλησία από τον κόσμο. Και πράγματι, ο Σεβασμιότατος ανέφερε πάρα πολλά και ωραία παραδείγματα. Πολλές φορές και συζητώντας, έχω ακούσει διάφορα για την Εκκλησία, πώς τη βλέπει δηλαδή ο κόσμος και πώς θα την ήθελε ο κόσμος. Αλλά από τη στιγμή που θα τη θέλει, έτσι πάει να είναι και Εκκλησία. Παραδείγματος χάρη λένε πολλοί, τι είναι η Εκκλησία, ένα απολίθωμα του παρελθόντος, το οποίο υπάρχει ακόμα και σήμερα, ή είναι μόνο να εξυπηρετεί τις θρησκευτικές ανάγκες των ανθρώπων, έτσι ατομικά, ναι. Ώστε οι άνθρωποι, ας πούμε, να νιώθουν ψυχικά όμορφα κλπ. Αυτό όμως πάει να είναι η Εκκλησία, να είναι αυτό που είναι η Εκκλησία. Και η Εκκλησία τι είναι? Είναι, όπως είπε ο Σεβασμιότατος πολύ ωραία στην αρχή, είναι το σώμα του Χριστού. Και το σώμα του Χριστού πού φανερώνεται? Φανερώνεται στη Θεία Ευχαριστία. Εκεί ακριβώς, γύρω από τη Θεία Ευχαριστία και τον Επίσκοπο, αυτοί είναι οι δύο πόλοι γύρω από τους οποίους ενοποιείται η Εκκλησία. Και το μυστήριο της Εκκλησίας είναι το μυστήριο της ενότητας. Το μυστήριο της κοινωνίας. Δηλαδή, όταν λέει κάπου, νομίζω το κατά Ιωάννη, ότι ο Χριστός ήρθε, είναι τα τέκνα του Θεού, τα διασκορπισμένα συναγάγει εις εν, ακριβώς αυτό δηλώνει. Τι είναι δηλαδή η Εκκλησία? Είμαστε όλοι μαζί, κοινωνούμε σώματος και αίματος, και αυτό τι μας κάνει? Να κοινωνούμε ταυτόχρονα με το Θεό και να κοινωνούμε υπαρξιακά. Να κοινωνούμε μεταξύ μας και να κοινωνούμε με τον κόσμο. Διότι στην Εκκλησία προσφέρομαι τον άρτο και το ίνο, που τι είναι αυτά? Τα υλικά του κόσμου. Τα προσφέρομαι στο Θεό, ο οποίος μας τα δίδει ως τι μετά, να τα γευτούμε, ως σώμα και αίμα. Και αυτό το πράγμα είναι που σώζει. Αν λοιπόν η Εκκλησία ξεφύγει από αυτό, πάβει να είναι η Εκκλησία. Αν η Εκκλησία γίνει ένας διοικητικός οργανισμός, απλώς να κάνει κάποιες τελετουργίες κλπ., αυτό χάνει το νόημά της. Επομένως, αυτό πιστεύω πως είναι η εκοσμίκευση, η απώλεια δηλαδή του νοήματος, του είναι της Εκκλησίας, και η αλλοτρίωσή της και η αλλίωσή της σε κάτι άλλο από αυτό που δεν είναι. Ναι. Νομίζω, δηλαδή το να γίνει η Εκκλησία κόσμος. Μόνο αυτό, αλλά πρέπει να πούμε εδώ και ένα άλλο πειρασμό, καλέ μου Γιάννη, που τον ζήσαμε, ειδικά τους περασμένους καιρούς της κρίσης, που κάποιοι απαιτούσαν από την Εκκλησία να είναι μόνο ένας φιλανθρωπικός φορέας, ένας κοινωνικός οργανισμός, να αλλοτριωθεί σε μια ΜΚΟ. Με εισαγωγικά δεν κατηγορώ κανέναν, ίσα ίσα ο καθένας μπορεί και κάνει αυτό που θέλει με τον τρόπο που ξέρει. Αλλά η Εκκλησία δεν μπορεί να υποκαταστήσει ούτε τον Ερυθρό Σταυρό, ούτε κανένα, ούτε μπορεί να αρκεστεί σε ένα φιλανθρωπικό έργο, το οποίο μάλιστα για κάποιους είναι και σκάνδαλο όταν λέγεται έτσι, γιατί δυστυχώς έχουμε αποστασιοποιηθεί και από τη γλώσσα μας και τα βαφτίζομαι όλα αλληλεγγύη, ναι. Γιατί να αγαπάς τον άνθρωπο που είναι η φιλανθρωπία μας προβληματίζει και ως έκφραση τελευταία κάποιους κουλτουριάριδες. Θα ήθελα λοιπόν να πω ότι μακριά από μας και αυτός ο πειρασμός, η διολίσθηση της Εκκλησίας σε κάτι άλλο που είναι μεν και αυτό μέσα στις υποχρεώσεις της, τις συμβατικές, δεν μπορείς να αγνοείς την πείνα των ανθρώπων, την ανέχεια των ανθρώπων, αλλά δεν μπορείς να μετεξελιχθείς και σε ένα τέτοιο κοινωνικό φορέα και να κάνεις πράγματα τα οποία δεν είναι δικά σου, αν δεν μάθεις τους ανθρώπους να ζουν ευχαριστιακά, να ζουν αγαπητικά, να ζουν αυτή την κοινωνία με την κεφαλή της Εκκλησίας και να έχουν τελικά αυτό το ήθος. Θυμάμαι κάτι που ερωτά ο Χριστός μας τους μαθητές του, λέγοντας αν κάποια στιγμή ξαναέρθει, τι θα βρει. Ναι. Και σκέφτομαι ο παπά Μιχάλης ο Καρδαμάκης, αυτός ο μεγάλος θεολόγος της Εκκλησίας,
του οποίου τα βιβλία διαβάζω και συνιστώ, όπως για παράδειγμα αυτό που λέγεται «Εκκλησία, η ωραιοθήσα αγάπη», έγραψε κάποτε και αναρωτήθηκε μήπως όταν θα έρθει ο Χριστός βρει μια εκκλησία αγνώριστη στον ίδιο τον Κύριό της, όταν εμείς θα έχουμε αλλοιώσει, αντί να μιλάμε στους ανθρώπους για την τελειότητα των εσχάτων, αντί να ζούμε όπως κάνουμε στη Θεία Λειτουργία, εντός της ευλογημένης βασιλείας του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, εμείς νομίζουμε ότι η Εκκλησία είναι ένας χώρος επιτέλεσης μόνο ενός θρησκευτικο-ηθικού ή ακόμα και κοινωνικο-εθνικού καθήκοντος. Η Εκκλησία δεν είναι για να λέει στους ανθρώπους τα καθήκοντά τους απέναντι στο Θεό, αλλά να τους τονίζει την σχέση τους, τη σχέση της πατρότητας, της εν Χριστώ υιοθεσίας, όλα αυτά τα οποία μας ενώνουν μαζί Του. Και εδώ θα ήθελα να πω σε εσάς που έχετε την φροντίδα και την επιμέλεια αυτής της εκπομπής, σε αυτόν τον άξονα να κινούνται όλες οι εκπομπές μας φέτος, στο εκκλησιαστικό ήθος και στο φρόνημα, στο τι είναι η Εκκλησία, το τι είναι ο Επίσκοπος, τι είναι ο Ιερέας, ποια είναι η θέση των λαϊκών ανθρώπων μέσα στην Εκκλησία, ποια είναι η θέση των γυναικών μέσα στην Εκκλησία, η οποία πολλές φορές έχει παρεξηγηθεί και παρανοηθεί ως μειόφιλε, ποια είναι η λειτουργία της ευχαριστίας μέσα στην Εκκλησία, το γιατί χρειάζεται να λειτουργούμαστε, τι είναι να κοινωνούμε το σώμα και το αίμα του Χριστού μας που μας κάνει ένα μαζί Του αλλά και ένα μεταξύ μας. Ναι. Επαναλαμβάνω την εν Χριστώ ενότητά μας. Να μιλήσουμε σε αυτή την εκπομπή και πώς οι τέχνες μέσα στην Εκκλησία πραγματώνονται και βρίσκουν τον πραγματικό τους αυτό και διακονούν τη σωτηρία των ανθρώπων εσχατολογικά τελικά. Η ποίηση στην υμνολογία μας, η μουσική μας που τόσο όμορφα τη θεραπεύει χρόνια τώρα ο δάσκαλος και άρχοντας, όντως άρχοντας, Κύριος Τσερεβελάκης. Πώς η ζωγραφική, πώς όλα αυτά φανερώνουν την σχέση που είναι αντίδοτο στη σχάση, δηλαδή στο σχίσιμο, στη διάσπασή μας με το Θεό, άρα και με τον ίδιο μας τον εαυτό τελικά, αν πιστεύουμε ότι είμαστε εικόνες του Θεού και ο κάθε ένας είναι δεοντολογικά Θεός κατά χάριν. Ναι, και όπως το λέτε τονίζεται ακριβώς και την πορεία που θα ήταν καλό να έχουμε φέτος, οι τέχνες, ό,τι έχει η Εκκλησία, πώς αγιάζεται. Κύριε Τσερεβελάκη, αυτό που λέγατε προηγουμένως, την εκοσμίκευση, το τόνισα γιατί και ο Σεβασμιότατος αναφέρθηκε, τι θα πει κάτι να εκοσμικεύεται και κάτι να παραμένει εκκλησιαστικό. Και πολλοί κόσμος λέει σήμερα, η Εκκλησία δεν είναι σύγχρονη, πρέπει να γίνει σύγχρονη. Με αυτό τώρα την εκοσμίκευση το βάζετε, λέτε μια προοπτική. Να μας πείτε λίγο για το σύγχρονο που παραπονιέται πολλές φορές ο κόσμος. Τι θα πει σύγχρονο. Ναι. Η Εκκλησία είναι πάντοτε σύγχρονη. Από τη στιγμή που έχει ιδρυθεί από τον Χριστό και έχει βάσεις πάνω στην ίδια τη ζωή του Χριστού, ο Χριστός ζει μέσα στην Εκκλησία. Δεν μπορούμε να πούμε ότι η Εκκλησία ήταν κάποτε έτσι και τώρα αλλιώς. Ναι. Δηλαδή η Εκκλησία η ίδια παραμένει σαν όπως ο Χριστός είναι ο αυτός σήμερον και χθες και στους αιώνας, το ίδιο είναι και η Εκκλησία. Βέβαια, εκείνο που πιστεύω εγώ προσωπικά ότι χρειάζεται είναι περισσότερο να βρει το λόγο με τον οποίο θα απευθυνθεί στον κόσμο. Το λόγο. Το λόγο. Με ποιο τρόπο θα απευθυνθεί. Διότι δεν μπορούμε να μιλάμε στον κόσμο σήμερα όπως μίλησε ας πούμε ο Ηλίας Μηνιάτης. Ή όπως μίλησαν παλαιότερα. Λίγους αιώνες, ναι, Ιεροκύρια. Πριν δύο αιώνες ας πούμε. Πρέπει να βρεθεί ο λόγος ο σύγχρονος. Και πράγματι υπάρχουν θεολογικά κείμενα σήμερα από σπουδαίους θεολόγους όπως είπε ο Σεβασμιότατος ο μακαριστός πατέρ Μιχαήλ Καρδαμάκης ή όπως ο μακαριστός Παναγιώτης Νέλλας, ναι, ή και άλλοι μεγάλοι θεολόγοι σύγχρονοι και μη, οι οποίοι πατώντας στους πατέρες μας έδωσαν μια σύγχρονη ορολογία, ένα λόγο που ο οποίος πραγματικά αγγίζει τις ψυχές των ανθρώπων. Γιατί οι άνθρωποι σήμερα είναι διαφορετικοί από τους ανθρώπους που ήταν πριν 50, 100, 200 χρόνια. Δηλαδή,
Είναι άνθρωποι του διαδικτύου. Ναι. Διαβάζουν, μαθαίνουν, πληροφορούνται. Είπαμε βέβαια ότι ο πολλής λόγος δεν σημαίνει πως είναι και λόγος ποιότητας και λόγος αληθείας, γιατί μας ενδιαφέρει η αλήθεια. Διότι η κοινωνία των ανθρώπων μεταξύ τους βασίζεται πάνω στο αληθεύειν. Δηλαδή, εφόσον είναι ο λόγος αληθής, πράγματι εκεί οι σχέσεις είναι αληθινές. Ναι. Εάν δεν συνεννοούμαστε, εάν άλλα λέμε και άλλα καταλαβαίνει ο κόσμος, νομίζω πως εκεί υπάρχει μεγάλο πρόβλημα. Και εγώ εκεί εντοπίζω πραγματικά ένα πρόβλημα. Πώς θα βρούμε τις διόδους, πώς θα βρούμε τον λόγο εκείνο που θα αγγίξει τις ψυχές των ανθρώπων. Και δεν είναι, πιστεύω, πολύ δύσκολο, αλλά πολλές φορές όλοι μας έχουμε επαναπαυθεί σε πράγματα που ξέρουμε και δεν προσπαθούμε να δούμε ποιος είναι ο ακροατής κατά κάποιο τρόπο. Ποιος είναι ο πιστός που είναι κάτω στο σήμερα, σήμερα που θα έχει αλλάξει, βέβαια. Και που θέλει να ακούσει αυτό που είπε ο Σεβασμιότατος και που λέει ο προφήτης Αμός, αν δεν κάνω λάθος, ή Ωσία, δεν θυμάμαι, λόγος Κυρίου. Υπάρχει λοιμός λόγο Κυρίου. Και το κήρυγμά μας σήμερα κινείται μεταξύ λοιμού και κορεσμού. Δηλαδή, είτε υπάρχει ένα κήρυγμα το οποίο είναι πραγματικά λειψό, είτε έχει κορεστεί ο κόσμος και θέλει κάτι άλλο. Πρέπει να βρούμε λοιπόν τον τρόπο κοινωνίας, όχι απλώς επικοινωνίας, κοινωνίας. Και αυτό είναι ο λόγος. Πάντοτε η Εκκλησία δια του λόγου πήγαινε κοντά στον άνθρωπο. Και δεν λέω μόνο το λόγο με μικρό, λέω και το λόγο με κεφαλαίο. Οπότε εκεί θα βρούμε. Άρα και το σύγχρονο είναι να βρούμε το λόγο. Αυτό, λόγο, αυτό πιστεύω σε ότι κάθε πρέπει εποχή να μιλήσουμε στην καρδιά του. Να έρθει πιο κοντά στον κόσμο, όχι με την έννοια της εκοσμίκευσης, αλλά κρατώντας αυτό που είναι, να το δώσει στον κόσμο με ένα σύγχρονο λόγο που είναι κατανοητός και προσλήψιμος από το σύγχρονο άνθρωπο. Να πείτε σε και με την προσωπική σχέση. Βλέπετε εκεί πάλι, θα πω, του Χριστού, ότι ο ποιμένας γνωρίζει τα πρόσωπα και τα καλή, τα ίδια πρόβατα, κατ' όνομα. Γι' αυτό λέμε το όνομα του καθενός όταν έρχεται να μεταλάβει. Μεταλαμβάνει ο δούλος του Θεού σώμα και αίμα Χριστού. Και λέμε το όνομά του. Είναι η προσωπική σχέση που μέσα στην Εκκλησία γίνεται διαπροσωπική μεταξύ του πνευματικού και του εξομολογούμενου, όπου λύνονται τα πάντα. Σε αυτό θα επιτρέψετε στην ταπεινότητά μου να διαβάσω κάτι, γιατί θα ήθελα να διαβάζω. Δεν είναι... Ναι, βεβαίως. Από τον πατέρα Μιχαήλ Καρδαμάκη, από ένα άλλο βιβλίο του, το οποίο επιγράφεται «Οι πειρασμοί της ιστορίας και η μαρτυρία της Εκκλησίας». Και γράφει ο πατήρ Μιχαήλ πολύ όμορφα, ας είναι αναπαυμένος στην αγκαλιά του Θεού. Η Εκκλησία σε μια ιστορική εποχή όπου σε τρομακτικό βαθμό κυριαρχεί το απρόσωπο του βίου και του πολιτισμού έχει ποιμαντικό χρέος να απευθυνθεί στον κάθε άνθρωπο κατ' όνομα προκειμένου να τον επαναφέρει στην αληθινή του αξία, στην προσωπική του ακεραιότητα, στην προπτωτική του ωραιότητα, ύστερα μάλιστα από το τέλος των ιδεολογιών, την πλάνη των πολέμων, το φιάσκο των επαναστάσεων. Ο σημερινός άνθρωπος, κυριολεκτικός ανυπεράσπιστος στον κατακλυσμό των ήδη παγκοσμιοποιημένων επιδιώξεων και επιτεύξεων, αλλά και με την αίσθηση του αδιεξόδου μιας αβίωτης ζωής και του τρόμου ενός ανόητου θανάτου, ζητά εγκαρδίως απάντηση στα δύο αυτά οριακά ερωτήματα, της ζωής και του θανάτου, ανάμεσα στα οποία διαδραματίζεται η ιστορική παρουσία του. Σε αυτά λοιπόν τα ερωτήματα καλείται να απαντήσει η Εκκλησία και ο λόγος της στον κάθε άνθρωπο προσωπικά. Και για τον εαυτό της καλείται η Ορθόδοξη Εκκλησία να διαφυλάξει εαυτήν ως την εσχάτη καταφυγή του αμαρτάνοντος, του πεπτοκότος ανθρώπου που τον καλεί σε μια ατελεύτητη μετάνοια, να πραγματοποιήσει στο σώμα της την καθολική ενότητα ως πραγματοποίηση της καθολικής σωτηρίας εν Χριστώ, να ασκηθεί αυτό που λέμε μέσα στην Θεία Λειτουργία, την ενότητα της πίστεως και την κοινωνία του Αγίου Πνεύματος, στην ομόνοια της πίστεως μέσα στην οποία νικάται κάθε πειρασμός διαιρέσεως και αντιθέσεως και αντιδικίας ακόμα. Βλέπουμε φέτος, τώρα, ειδικά τώρα τον τελευταίο καιρό, κάποιοι άνθρωποι
παρασυρμένη και πλανεμένη από δυστυχώς αυτό το αλότριο εκκλησιαστικό ήθος. Είχα και ένα πρόσφατο πειρασμό στην πλατεία του Αγίου Τίτου προημερών μιας κυρίας η οποία έξαλλη μόνο πνεύμα Θεού, δεν μπορείς να πεις ότι είχε, φώναζε ότι από την εκκλησία, λέει, αποτυχίζεται. Βγάζει τον εαυτό της δηλαδή εκτός εκκλησίας. Κάθε δικαίωμα έχει, αλλά δεν μπορεί να το κάνεις αυτό εν ονόματι της πίστεως. Όταν δεν ξέρεις, όταν δεν έχεις διαβάσει, όταν κινδυνεύεις να έχεις γίνει δυστυχώς οπαδός κάποιων ανθρώπων που για άλλους λόγους συμπεριφέρονται και κηρύττουν αυτά τα αλότρια. Κινδυνεύομαι και πρέπει να διαφυλάξουμε την Εκκλησία από τον κίνδυνο να γίνει αίρεση η ίδια την ώρα που κατηγορεί τις αιρέσεις, που χωρίζει τους ανθρώπους με καθαρά φαρισαϊκά ή ευσεβιστικά ή ηθικιστικά κριτήρια, σε καλούς και κακούς, σε δικαίους και αδίκους, σε αμαρτωλούς, σε καθαρούς, σε ακάθαρτους, σε φίλους, σε οικείους, σε ξένους, που δεν τα είπε αυτά ο Χριστός μας σε καμία περίπτωση. Η Εκκλησία οφείλει να διατηρήξει ότι όλοι είμαστε αμαρτωλοί και οι Άγιοι αμαρτωλοί σε διαρκή κατάσταση μετανοίας, ότι για όλους μέσα στην αγκαλιά του Θεού υπάρχει θέση και σώζονται μόνο μέσα στην καλοσύνη, την ευπλαχνία, την αγιότητα και την αγάπη του Θεού. Και μακριά από μας ο πειρασμός της γοητείας, έλεγε ο Παπαμιχάλης ο Καρδαμάκης, της επικαιρότητας και του θορύβου της δημοσιότητας. Ναι, και αυτό είναι ένας πειρασμός που φέρνει και αυτό διχόνοια και εγωισμούς. Κύριε Βελάκη, αναφέρθηκε και προηγουμένως, ταυτίζει πολλοί κόσμος στην Εκκλησία με τα μη ή τα δεν, ενώ δεν είναι έτσι, ούτε με καταλήγουν στο μηδέν. Ναι, καθένα. Να μας πείτε κάτι πάνω, γιατί ο κόσμος έχει αυτή τη γνώμη που σίγουρα χωρίζει, ενώ η Εκκλησία δεν είναι μη και δεν, λέμε. Νομίζω ότι το πρόβλημα βρίσκεται στο γεγονός ότι υπάρχει ένα άλλο ήθος στον κόσμο σήμερα που δεν έχει σχέση με το εκκλησιαστικό ήθος. Δηλαδή, δεν έχει καταλάβει ο κόσμος αυτό που είπαμε στην αρχή, τι είναι η Εκκλησία και τι σημαίνει να ζεις στην Εκκλησία. Διότι, να πούμε και κάτι που είναι και δικό σας χώρος της δογματικής. Ναι. Για τα δόγματα. Ναι. Τι είναι τα δόγματα. Νομίζω πως στους πατέρες λέγονται δόγματα, λέγονται όροι. Όροι, βέβαια. Τι σημαίνει λοιπόν ότι είναι όροι. Είναι όρια και όχι κανόνες ζωής. Είναι όροι ζωής, όχι κανόνες ζωής. Δεν τους έλεγα έτσι. Όροι ζωής. Όροι ζωής, βέβαια. Όροι ζωή το δόγμα, ναι, ναι. Δηλαδή, σου βάζει, θέτει τους όρους μέσα στην οποία μπορείς να ζήσεις. Γιατί το πρόβλημα στην Εκκλησία δεν είναι πρόβλημα ηθικό, είμαστε καλοί άνθρωποι, είναι πρόβλημα ζωής και θανάτου. Ναι. Ή ζεις ή πεθαίνεις. Και όταν λέω ζωή, δεν εννοώ μόνο τη ζωή εδώ στον κόσμο, αλλά εννοώ τη ζωή που είναι η αιώνια ζωή για την οποία μίλησε ο Χριστός. Επομένως, αν το δούμε σε αυτό το πλαίσιο, έτσι, αν δούμε τα πράγματα, τότε καταλαβαίνουμε ότι αυτό που ο κόσμος προσλαμβάνει ως μη και ως δεν κλπ. Δεν αφορά τόσο πολύ την Εκκλησία. Πάντοτε και παντού, για να ζήσει κανείς αληθινά, πρέπει να ζήσει μέσα σε συγκεκριμένα πλαίσια. Ναι. Να ζήσει σε κάποια πλαίσια. Δηλαδή το πλαίσιο αυτό, που είναι πλαίσιο ελευθερίας περισσότερο, ελευθερία χωρίς όρια, είναι ανύπαρκτη. Επομένως η Εκκλησία θέτει τους όρους και λέει εκεί μέσα πορευόμενος φτάνεις στην ελευθερία. Διότι μόνο η ελευθερία είναι εκείνη η οποία μας βοηθά να ζήσουμε τη ζωή του Θεού. Διότι ο Θεός είναι και, θα λέμε, η απίθμενη ελευθερία. Αλλά και ελεύθερα πηγαίνουμε, έτσι. Και ελεύθερα πηγαίνουμε. Ακριβώς. Δεν μας πιέζει κανείς. Αν ζούμε κατά Χριστόν, αν ζούμε εν Χριστώ και κατά Χριστόν, τότε το φορτίο αυτό, το μη και το δεν και τα λοιπά, είναι ελαφρύ και δεν υπάρχει καθόλου. Εσείς που θεραπεύετε μια τέχνη πολύ σημαντική στην Εκκλησία, τη μουσική, και αναφερθήκαμε στις τέχνες, η μουσική ως τέχνη εκκλησιαστική, ποια διαφορά έχει από την κοσμική μουσική? Τι καλείται να κάνει ο άνθρωπος που ασκείται μέσα στην Εκκλησία με μουσική? Λοιπόν, κοιτάξτε τώρα, το πρώτο στην εκκλησιαστική μουσική,
εκείνο που προέχει. Ως διακόνυμα. Δεν είναι, ως διακόνυμα. Ναι. Αλλά να πω κάτι για τη μουσική. Ναι. Εκείνο που προέχει είναι ο λόγος. Ο λόγος. Ο λόγος. Α, βέβαια. Στη... Δεν χωρίζει δηλαδή, ο λόγος από το μέλλον. Δεν υπάρχει, ας πούμε, μουσική αυτόνομη, μουσική, μουσική. Αν εξαιρέσει τα κρατήματα. Σωστά, ναι. Δηλαδή. Το άλλο είναι ο λόγος. Είναι σημαντικό, ενώ η κοσμική είναι ξεχωριστό η μουσική. Ναι, από το... Έχει και αυτή το λόγο της. Αλλά τα μπορεί τραγούδια. Να μπει μετά. Αυτό είναι άλλο. Άλλο. Ο λόγος εδώ δεσπόζει. Μπράβο, ναι. Και τι κάνει η μουσική η Βυζαντινή. Προβάλλει το λόγο. Για όποιον ξέρει τη μουσική και δει τις γραμμές ή τις φόρμες τις μουσικές, θα δει ότι κάθε φόρμα είναι αντίστοιχη προς το νόημα του λόγου. Μάλιστα. Πολύ δεμένη. Ναι. Είναι απόλυτα δεμένη. Άρα για να το πει κάποιος, να το γράψει, να το ψάλει, πρέπει να το ζει. Πρέπει να το ζήσει. Στην κοσμική δεν χρειάζεται. Πρέπει να το καταλάβει πρώτα. Ναι, ναι. Είναι πολύ αυτός δηλαδή που συνέθεσε ένα ύμνο, μάλιστα, δεν τον συνέθεσε τυχαία. Είδε το λόγο και με βάση αυτό το λόγο, και έχοντας υπόψη του βέβαια και τους ήχους που ο Δαμασκηνός μας έφτιαξε και μας έδωσε, ο Άγιος Ιωάννης ο Δαμασκηνός, πάνω εκεί κινούμενος φτιάχνει τον ύμνο. Ναι. Γι' αυτό και μιλάμε για μια τέχνη που μιμείται τον λόγο. Η μουσική μιμείται τον λόγο, δηλαδή προηγείται ο λόγος και έπεται η μουσική για να, τι, να κάνει τι. Να, κοιτάξτε πόσο, τι είναι αυτό που σας λέω. Και το βάζει μέσα στο αυτή τον ανθρώπο και από τα αυτή πάει στην καρδιά. Είναι πολύ υπαρξιακό, όπως το λέτε, και προηγείται το λόγος. Έτσι το είπα για να γνωρίσουμε μια τέχνη της Εκκλησίας, όπως και... Ναι, για να τη γνωρίσουμε πρέπει να τη ζήσουμε την τέχνη αυτή. Πρέπει να την αγαπήσουμε. Και θέλει άσκηση. Και θέλει άσκηση, θέλει μελέτη. Γίνει κάθε Κυριακή από πολύ νωρίς, να αφιερωθεί. Η μουσική θέλει. Και είναι δεμένη με την όλα. Θέλει ώρες πολλές, αφιερώσει κανείς, θέλει δάσκαλο. Ναι. Χωρίς αυτά τα δύο. Και θέλει και να είσαι κοντά στην Εκκλησία. Δηλαδή, αν δεν μυρίσεις λιβάνι και δεν ακούσεις. Πολλές φορές δεν μπορείς να μπεις στο πνεύμα από το χώρο της Εκκλησίας. Και βεβαίως να καταλαβαίνεις αυτό που ψάλλεις. Ναι. Δηλαδή, να το καταλαβαίνεις, να ξέρεις τι λες. Ναι, σωστό. Ναι. Είναι κάτι πρακτικό, όπως το λέτε, για τη σχέση που συζητούμε. Ναι, ναι. Κοιτάξτε τώρα, η μουσική και όλες οι τέχνες, γιατί και η ζωγραφική και η μουσική μοιάζουν πάρα πολύ. Παραδείγματος χάρη, το χρυσό φόντο που έχουμε γύρω από ένα Άγιο, σε τι αντιστοιχεί, στο ισοκράτημα. Όπως το ισοκράτημα είναι ένα επίπεδο και πάνω εκεί, ας πούμε, κυλάει η μουσική, κατά τον ίδιο τρόπο και το φόντο που υπάρχει είναι το ισοκράτημα της ζωγραφικής. Έχουμε 2-3 λεπτά για να κλείσουμε την εκπομπή. Σεβασμιότατε, να πείτε κάτι, να κλείσουμε με εσάς. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Καταφέρατε, κύριε Λίλη, να μην κάνετε πραγματικότητα αυτό που είπα στην αρχή της εκπομπής, να μιλήσουμε. Ότι κι εσείς θα είστε ένας από τους ανθρώπους με τους οποίους θα είμαστε σε μία σχέση αγαπητική, ακούγοντάς τον να λέει τα της δικής του εμπειρίας από το χώρο της επιστήμης, της θεολογίας, τον οποίο διακονεί. Δεν πειράζει, όμως, επιφυλασσόμαστε για την επόμενη εκπομπή, διότι αυτό το θέμα ούτε εξαντλείται σε μία εκπομπή, ούτε θα είναι απλά και μόνο για να καθορίσει τα όρια μέσα στα οποία θα κινούνται όλες οι άλλες εκπομπές. Τα πάντα είναι Εκκλησία, όλοι είμαστε Εκκλησία. Και η Εκκλησία υπάρχει για να λέει σε μένα και στον κάθε ένα ότι ο Χριστός, όπως είπε ο κύριος Τσερεβελάκης, χθες και σήμερον ο Αυτός και εις τους αιώνας. Και ότι ο Χριστός υπερημών απέθανε ή να ημί ζωοποιηθόμεν. Για μας πέθανε ο Χριστός μας, για μας αναστήθηκε, για μας σήκωσε το Σταυρό Του για να μας δώσει τρόπο ζωής, το σταυροαναστάσιμο εισοδικό της ζωής μας, όπως θα έλεγε ο πατήρ Βασίλειος ο Γοντικάκης, για να μας δείξει πως έρωντας το δικό μας σταυρό μέσα στη ζωή μας και ανεβαίνοντας την οδό του μαρτυρίου της, την οδό του δικού μας προσωπικού Γολγοθά, θα φτάσουμε τελικά στην Ανάσταση, όχι στη μαυρίλα της απελπισίας, του θανάτου και του προσωπικού μας μηδενισμού, αλλά στην καταξίωση του προσώπου μας μέσα στη Βασιλεία του Θεού και στην αιώνια μακαριότητα κοντά Του. Σας ευχαριστώ εγώ προσωπικώς από καρδιάς για ό,τι κάνετε, κύριε Λίλη, για αυτή την εκπομπή κάθε φορά, το φίλο μου και δάσκαλό μου στα εκκλησιαστικά πράγματα, και τολμώ να το πω με αυτό το σθένος και με αυτή την παρουσία, τον κύριο Γιάννη τον Τσερεβελάκη, στον οποίο
οφείλω πάρα πολλά στη ζωή μου, για την δική του παρουσία εδώ, την οποία την θέλω να πυκνώσει. Βεβαίως, το, το χρόνο, συνεργάτη. Γιατί έχει ένα λόγο αλλά και μια εμπειρία ζωής και μέσα στην Εκκλησία και μέσα στην εκπαίδευση, αλλά προπάντων από τη δική του προσωπική μελέτη για την δική του προσωπική πνευματική ζωοτροφία. Τροφή ζωής είναι αυτά τα οποία εκείνος έχει διαβάσει, αλλά και αυτά που μας έχει δώσει με τις δικές του γραφές, που δόξα τω Θεώ έχουν κατατεθεί και στο θησαυροφυλάκιο της εκκλησιαστικής γραμματείας και της θύραθεν, της κοσμικής, όπως θα έλεγαν κάποιοι γραμματείες. Εγώ είμαι ευγνώμων για την αγάπη σας που εξακτηνώνεται στους ανθρώπους, και για μια ακόμη φορά ευχαριστώ την Κρήτη TV που μας δίδει αυτήν την δυνατότητα να εκφράζομαι λόγο ζωής, ορθόδοξο λόγο, στους ανθρώπους που θέλω να πιστεύω ότι διψούν και ότι θέλουν να ακούσουν και να μάθουν και έχουν κάθε καλή διάθεση και πρόθεση να μπει μέσα στις ψυχές τους ο ορθόδοξος λόγος. Ευχαριστούμε πάρα πολύ για την παρουσία σας, κύριε Τσερβελάκη, και στενός συνεργάτης, και για την πρώτη παρουσία στην πρώτη μας εκπομπή. Εγώ, αν μου επιτρέπετε, να ευχαριστήσω θερμά τον Σεβασμιότατο για τα καλά λόγια, που δεν τα αξίζω βέβαια, και τον ευχαριστώ χίλιες φορές, γιατί πάντοτε μου δείχνει την αγάπη του και νιώθω έτσι ταπεινά βέβαια μπροστά του. Εάν έχουμε λίγο χρόνο ακόμα, να προσθέσω κάτι, ναι, παρακαλώ. Λησμόνησα να ευχαριστήσω τον πατέρα Ειρηναίο, τον αδερφό της Ιεράς Μονής Γορκολαΐνη, που τόσα κάνει, τόσα χρόνια για αυτήν την εκπομπή, και θέλω να του εκφράσω την ευγνωμοσύνη μου για την προετοιμασία για να φτάνουμε σε αυτήν την ώρα. Και βλέποντας πίσω σας, στο background σας, τον Άγιο Μινά, εξ αφορμής και όσων γράφτηκαν αυτές τις ημέρες για την απένταξή του από τα έργα, θέλω να πω στους ανθρώπους της τοπικής μας εκκλησίας να μην στενοχωρούνται. Ο Άγιος Μινάς θα κάνει αυτό που πρέπει για το σπίτι του, και εγώ προσωπικά, ακόμα και αν χρειαστεί να στήσω μια σκηνή έξω από αυτόν, είναι για μένα μονόδρομος να γίνει, προκειμένου αυτός ο ναός να αποδοθεί όπως πρέπει στη λατρεία του Θεού, χωρίς να έχουμε κινδύνους για την ασφάλεια, την ακεραιότητα των ανθρώπων. Το έργο, έχουμε την πεποίθηση και την βεβαιότητα, γνωρίζοντας τις προθέσεις των αρμοδίων από το Υπουργείο και την περιφέρειά μας, ότι θα γίνει, και ας μην ανησυχούν οι άνθρωποι, διαβάζοντας και ακούγοντας τα περί απένταξής του από συγκεκριμένα προγράμματα. Ευχαριστούμε πάρα πολύ, Σεβασμιότητα, την ευχή σας. Καλή τηλεοπτική χρονιά να έχουμε. Κυρίες και κύριοι, κυρίως ευχαριστούμε όλους εσάς. Ήταν η πρώτη μας εκπομπή για τη φετινή τηλεοπτική χρονιά. Θα είμαστε μαζί την επόμενη εβδομάδα, την ίδια μέρα και ώρα. Από όλους εμάς, την Κρήτη TV. Και τον Ορθόδοξο Λόγο, χαίρετε.